Λέω, κύριε Υπουργέ, ότι το θέμα της τηλεθέρμανσης το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Το εντάξαμε το 2014. Το απένταξε ο κύριος όταν ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ και το πρώτο εξάμηνο του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά χρειάστηκε να έρθει πάλι η Νέα Δημοκρατία για να το εντάξει. Και τώρα το έργο αυτό απεντάχθηκε γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει. Θέλω να σας πω συγκεκριμένα πράγματα γιατί νομίζω ότι θα το κατανοήσετε πολύ, πολύ γρήγορα. Μιλάτε για την αγνητοποίηση, δεν θα μιλήσω αυτή τη στιγμή, και για τον ότι θα έρθει το φυσικό αέριο και θα ενταχθεί η πόλη της Μεγαλόπολης στο φυσικό αέριο για την θέρμανση των κατοίκων των επιχειρήσεων. Υπάρχουν τρία θέματα με στοιχεία. Υπάρχει το θέμα της λογικής. Νομίζω ότι είστε λογικός άνθρωπος. Μια υφιστάμενη δομή στη Μεγαλόπολη. Σταματάμε. Αυξάνουμε το κόστος στους καταναλωτές και στις επιχειρήσεις με το φυσικό αέριο, φτιάχνοντας μια νέα μονάδα θερμότητας, και δεν τη συνδέουμε με την πέμπτη μονάδα, κύριε Υπουργέ, την τηλεθέρμανση, που είναι για τα επόμενα 30 χρόνια να μειώσουμε το κόστος. Δεύτερον, το περιβάλλον. Κατανοείται ότι με το φυσικό αέριο θα αυξηθεί πάρα πολύ η εκπομπή του διοξιδίου του άνθρακα. Και πάμε και στο τρίτο, κύριε Υπουργέ, στην οικονομία. Εγώ σας δίνω με βάση μελέτη δύο αριθμούς. Στην υφιστάμενη υποδομή, δηλαδή αν πάμε στην πέμπτη μονάδα και κολλήσουμε εκεί την τηλεθέρμανση, θα είμαστε στα 45 ευρώ τη μεγαβατόρα. Αν πάμε με το φυσικό αέριο, θα πάμε στα 90 με 100 ευρώ τη μεγαβατόρα. Και παραπάνω. Γιατί προκαλείται όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία θα είναι αντιεπενδυτική? Γιατί κάποιοι που θέλουμε να έρθουν στη μεταλλητική εποχή στη Μεγαλόπολη, να έρθουν εκεί, να επενδύσουν για να έχουν χαμηλό κόστος ενεργειακό, εμείς το αυξάνουμε. Και βεβαίως για τους κατοίκους θα είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή. Άρα εμείς έχουμε και πρόταση σε όλα αυτά. Γιατί και δεν το προτείνετε. Αυτό που προτείνουμε δεν το κάνετε πράξη. Τη δημιουργία μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης, τα γνωστά στοιχεία. Όχι μόνο θα λύσει το πρόβλημα της θέρμανσης, αλλά θα προσφέρει και δυνατότητα φθηνής ενέργειας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στις επιχειρήσεις του μεταπτικού και αγροδιατροφικού τομέα. Ρωτώ, κύριε Υπουργέ, και πιστεύω ότι είστε ένας από τους λογικούς ανθρώπους. Σε αυτά τα τρία επιχειρήματα, η κυβέρνηση τι λέει? Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση έχει ένα σφαιρικό σχέδιο για την απολιγνητοποίηση, το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε και σήμερα, αν θέλετε. Σε τίτλους να σας πω απλώς, γιατί είναι ένα καλό νέο για τους κατοίκους των λιγνητικών περιοχών, ότι με βάση και τις προτάσεις της τελευταίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ταμείο Ανάκαμψης και με βάση δήλωση της αρμόδιας επιτρόπου της κυρίας Φερέιρα, εκεί που η Ελλάδα περίμενε μέχρι τώρα να εισπράξει, να δώσει μάλλον κοινοτικούς και εθνικούς πόρους της τάξεως των 3,7 έως 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στις λιγνητικές περιοχές, με βάση τις τελευταίες προτάσεις το ποσό αυτό ανεβαίνει στα 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο θα πρέπει όχι απλώς να προσπαθήσουμε να απορροφήσουμε, αλλά να αξιοποιήσουμε σωστά, διότι μπορεί να αλλάξει πλήρως προς το θετικό την εικόνα των λιγνητικών περιοχών και φυσικά και του Δήμου Μεγαλόπολης. Αυτό να μην το υποτιμούμε. Τώρα, έχουμε στενή επαφή με τον Δήμαρχο, τον κύριο Χριστογιαννόπουλο, με τον Περιφερειάρχη, με τον κύριο Νίκα, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Λαμπρόπουλο, και είχαμε κάνει και πρόσφατα μια συνάντηση, έχουμε κάνει κι άλλες, έχει κατέβει και ο Υφυπουργός κάτω, ο κύριος Θωμάς,
Προφανώς στην τελευταία συνάντησή μας συζητήσαμε και το κρίσιμο πράγματι ζήτημα της τηλεθέρμανσης. Αναλύθηκαν τα βήματα για την ανάπτυξη δικτύου φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη, που θα καλύψει το σύνολο των κτηρίων της πόλης, και το υπογραμμίζω το σύνολο των κτηρίων, διότι με αυτόν τον τρόπο θα καλυφθούν τόσο οι σημερινοί χρήστες τηλεθέρμανσης, που είναι το 50% των οικοκυριών, όσο και κτίρια των νέων καταναλωτών που σήμερα δεν καλύπτονται και θα έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο φυσικού αερίου, το οποίο δίκτυο καλύπτει και περισσότερες ανάγκες μέσα στα νοικοκυριά σε σχέση με την τηλεθέρμανση. Προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες στον χρήστη, στην κουζίνα κλπ. Οι σημερινοί χρήστες τηλεθέρμανσης, με βάση αυτά που είπαμε στη συνάντηση αυτή, δεν θα επιβαρυνθούν με το κόστος της σύνδεσης του κτηρίου στο δίκτυο φυσικού αερίου, καθώς είχαν πληρώσει όταν συνδέθηκαν με την τηλεθέρμανση. Άρα λέμε στους ανθρώπους, πληρώσατε με την τηλεθέρμανση, ερχόμαστε και σας το αλλάζουμε, σας βάζουμε φυσικό αέριο, ως εκ τούτου, καθώς είναι δική μας απόφαση, δεν θα πληρώσετε. Οι συνδέσεις των κτηρίων των νέων καταναλωτών με το δίκτυο φυσικού αερίου θα έχουν ισόπωση επιβάρυνση με αυτή που είχαν οι συμπολίτες τους όταν συνδέθηκαν με την τηλεθέρμανση. Η ΔΕΗ θα συνεχίσει να καλύπτει τις ανάγκες της τηλεθέρμανσης στη Μεγαλόπολη και κατά την θερμαντική περίοδο 2021, παρά τη λήξη της σχετικής σύμβασης στο τέλος του έτους. Η επιχείρηση θα εγκαταστήσει λέβητα που θα λειτουργεί με καύση υγροποιημένου αερίου πετρελαίου LPG και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, ενώ θα καλύψει το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας του λέβητα για την προαναφερόμενη περίοδο. Ειδικά για το θέμα της τηλεθέρμανσης που αναφέρετε στην ερώτησή σας, όπως γνωρίζετε, η λειτουργία της τηλεθέρμανσης εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργία της μονάδας 3 της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Με βάση τον προγραμματισμό και το χρονοδιάγραμμα που έχει αποτυπωθεί στο ΕΣΕΚ και στο επικαιροποιημένο business plan της ΔΕΗ, η μονάδα αυτή θα αποσυρθεί το 2022. Αυτό που αναφέρετε, η σύνδεση του δικτύου τηλεθέρμανσης με τη μονάδα Μεγαλόπολη 5, που ακούγεται σε κάποιον που δεν τα παρακολουθεί στενά και δεν είναι εξοικειωμένος με τα τεχνικά, και εγώ εξοικειώνομαι, δεν είναι οι σπουδές μου αυτές, εύλογο, δεν διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία της τηλεθέρμανσης. Η Μεγαλόπολη 5 εντάσσεται στο σύστημα με όρους αγοράς, στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, με ανταγωνιστικές προσφορές και με βάση το μεταβλητό της κόστος. Οπότε δεν είναι δεδομένη η διαρκής λειτουργία της. Γι' αυτό και προκρίναμε τη λύση ανάπτυξης, όπως κάναμε και στη Φλόρινα άλλωστε, δικτύου φυσικού αερίου στη Μεγαλόπολη, φροντίζοντας ταυτόχρονα, όπως εξήγησα, να μην επιβαρυνθούν οι κάτοικοι. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ελάτε, κύριε συνάδελφε, 3 λεπτά. Κύριε Υπουργέ, θα πάω απευθείας στα θέματα. Όλα αυτά που είπατε είναι για πραγματικότητα. Δηλαδή, τι λέτε, θα φτιάξουμε ένα νέο δίκτυο τηλεθέρμανσης. Το 50% ήταν μέχρι σήμερα. Σωστό, γι' αυτό είχαμε εντάξει το άλλο 50% στο ΕΣΠΑ. 19 εκατομμύρια. Γι' αυτό είχε ενταχθεί και απεντάχθηκε. Δεύτερον, πολύ σωστά λέτε ότι θα πάει το φυσικό αέριο. Αλλά με ποιο θα είναι το κόστος όμως? Πάμε στο κόστος. Το βασικό για τον καταναλωτή ή τον επιχειρηματία που θέλουμε να έρθει στη Μεγαλόπολη, που λέτε ότι έχετε αυτό το σχεδιασμό και τα 6,2 δις, τι να τα κάνουμε να τα ρίξουμε τα 6,2 δις αν δεν έρθουν επιχειρηματίες, αν δεν γίνει εκεί πέρα, αν δεν υπάρξει ένα ανταποδοτικό όφελος για να μπορεί να έρχεται και να έχει ένα ενδιαφέρον η περιοχή. Διαφορετικά θα είναι μια νεκρή περιοχή η οποία, εντάξει, θα μοιραστεί κάποια χρήματα και τελείωσε. Αυτό που σας λέω όμως με την 5, κοιτάξτε τώρα, ότι δεν θα δουλεύει όλο το χρόνο η μονάδα 5, δεν το έχω ξανακούσει. Είμαι ειλικρινής, είναι πρώτη φορά που είναι στο διάλογο και πραγματικά θα το ψάξω. Αν όμως δεν λειτουργεί, υπάρχουν άλλα θέματα. Γιατί στην Μεγαλόπολη μόνο 5 μονάδα θα υπάρχει. Νομίζω ότι κάνετε διασύνδεση με την Κρήτη. Δηλαδή, το καλώδιο που θα έρχεται και θα γίνει τη διασύνδεση Κρήτη-Πελοπόννησο θα βγάζει εκτός τη μονάδα. Σας λέω, δεν είμαι ειδικός. Αλλά μου φαίνεται αντιφατικό. Και ρωτώ, κύριε Υπουργέ, υπάρχει μια μελέτη. Όποιος έχει μια λογική θα έκανε το εξής. Θα έβαζε μια μελέτη αν η τηλεθέρμανση συμφέρει να πάει με φυσικό αέριο για τους πολίτες
ή να την κολλήσουμε δίπλα στην πέντε μονάδα. Μια μελέτη. Και να δούμε αν αυτό συμφέρει ή όχι. Εγώ λέω τα στοιχεία. Ότι με βάση τα στοιχεία, δεν λέω για το περιβάλλον και όλα αυτά που τα είπαμε, για να μην, λέω τα στοιχεία. Η μεταβολή του τρόπου παροχή θέρμανση στην υφιστάμενη υποδομή τηλεθέρμανση με αέριο θα αυξήσει το κόστος από 45 ευρώ τη μεγαβατόρα σήμερα σε 90 με 100 ευρώ. Και αυτό θα ξεπεράσει τα 120 όταν θα μετατραπεί το δίκτυο τηλεθέρμανση σε δίκτυο παροχής φυσικού αερίου. Εγώ λέω, κύριε Υπουργέ, αυτά τα νούμερα που τα έχουν πει, τα έχουν γράψει σε μελέτες, μπορώ να σας δώσω και δεν. Σε αυτό το Υπουργείο, η πολιτική ηγεσία, εμείς όλοι, στους πολίτες στους οποίους λέμε ότι η ΔΕΗ φεύγει, έρχεται η μεταλλητική εποχή, θα σας δώσουμε λεφτά, αλλά δεν θα μπορεί, θα αυξήσετε το κόστος θέρμανσης κατά περίπου 300%, όχι 300, 220%, πώς θα γίνει. Εγώ, κύριε Υπουργέ, σας λέω και σας μιλώ ειλικρινά, γιατί νομίζω ότι σας είπα, είστε ένας λογικός άνθρωπος. Ζητήστε να κάνουν μια μελέτη. Την πέμπτη μονάδα, να κολλήσει δίπλα η τηλεθέρμανση ή φυσικό αέριο. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα στο τέλος, θα σας το πω. Εδώ, επειδή θα έρθει ιδιωτικός πάροχος φυσικού αέριου, θα τα φτιάξει όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να δούμε. Συμφέρει και την χώρα, όχι τη χώρα, την κυβέρνηση να επενδύσει τα λεφτά της στο Γενικό Σύνολο ή σε έναν ιδιώτη. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Χαίρομαι πρώτα απ' όλα, κύριε Κωνσταντινόπουλο, που αναγνωρίζετε ότι είμαι λογικός άνθρωπος. Δεν μου το αγνωρίζουν όλοι. Και γι' αυτό το σημειώνω. Λοιπόν, εκείνο το οποίο θέλω να σας πω, για να είναι τελείως σαφές σε κάθε κάτοικο της Μεγαλόπολης, είναι ότι βεβαίως αλλάζει η ζωή και θα φτάσω στο τέλος της τοποθέτησής μου να πω τι κάνουμε για την αλλαγή της ζωής συνολικά στη Μεγαλόπολη. Αλλά εντωμεταξύ, επειδή το πιο επίγον θέμα είναι η θέρμανση, εμείς εξασφαλίζουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι θα υπάρχει, όπως είναι αυτονόητο, συνεχής και απρόσκοπτη παροχή θέρμανσης σε αυτούς που την είχαν, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούμε τις υποδομές, και αυτό είναι το δεύτερο, για να καλύπτεται το σύνολο της Μεγαλόπολης και όχι η μισή Μεγαλόπολη. Με τα δίκτυα φυσικού αερίου θα έχουμε κάλυψη του συνόλου της Μεγαλόπολης και μάλιστα παρέχοντας παραπάνω υπηρεσίες, περισσότερες υπηρεσίες στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις σε σχέση με αυτές που είχε μέχρι σήμερα η μισή Μεγαλόπολη. Διότι το φυσικό αέριο, η παρουσία του στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, αυτόχρημα σημαίνει παραπάνω πράγματα σε σχέση με την απλή τηλεθέρμανση. Το κόστος του φυσικού αερίου είναι φτηνό, είναι εξ ορισμού φτηνότερο από το πετρέλαιο. Είναι κάτι το οποίο το επιζητούν δεκάδες πόλεις στην Ελλάδα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα της ΔΕΔΑ που ξεπερνάει τις 30 πόλεις που θέλουν αύριο το πρωί, αν είναι δυνατόν, να συνδεθούν με το φυσικό αέριο. Διερωτώμαι λοιπόν γιατί να μην το θέλει η Μεγαλόπολη. Το δεύτερο πράγμα το οποίο εξασφαλίζουμε στη Μεγαλόπολη, που δεν ήταν αυτονόητο μέχρι τώρα, είναι ότι η μονάδα αυτή, η Μεγαλόπολη 5, θα μπορεί να λειτουργεί μέχρι και τα 811 ΜΒ που έχει δυνατότητα. Αυτό δεν είχε εξασφαλιστεί, εμείς το εξασφαλίζουμε. Αυτό που δεν μπορώ όμως να σας εξασφαλίσω, γιατί εμένα με υπερβαίνει και υπερβαίνει τον οποιονδήποτε σαν και εμένα που είναι στη θέση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι ότι αυτή η μονάδα θα λειτουργεί συνεχώς. Διότι αυτό δεν το αποφασίζει ο Υπουργός. Αυτό το αποφασίζουν τα μοντέλα της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που με βάση κάποιους τύπους θέτουν ανάλογα με τις τιμές μονάδες εντός ή εκτός λειτουργίας. Γι' αυτό άλλωστε στις 8 Ιουνίου που το θυμάμαι δεν λειτουργήσε, αν δεν το ξέρετε σας το λέω, καμιά λιγνητική μονάδα στη χώρα. Ακριβώς λόγω των κανόνων αυτών που σας περιέγραψα. Επομένως δεν μπορώ να σας εγγυηθώ, και όποιος σας το εγγυηθεί θα είναι ψεύτης, ότι η μονάδα αυτή θα λειτουργεί συνεχώς
για διαλείπτος προκειμένου από αυτή τη μονάδα να παίρνει φυσικό αέριο η περιοχή. Διότι υπάρχουν άλλοι κανόνες. Γι' αυτό επιλέξαμε αυτή τη μέθοδο, θα έχουμε εξηγήσει, τα επαναλαμβάνω και εδώ. Τώρα, θέλω να σας πω, πέραν των 6,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, ότι η δράση μας για την απολιγνητοποίηση έχει ήδη ξεκινήσει. Έχουμε ένα σχέδιο για 2 γιγαβάτ, δεν θα μιλήσω αναλυτικά, στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και για 1 γιγαβάτ με φωτοβολταϊκά στη Μεγαλόπολη. Θέλουμε ή δυνατόν οι κάτοικοι να γίνουν συμμέτοχοι σε αυτή την προσπάθεια, να μην βλέπουν δηλαδή τις μονάδες της ΔΕΗ ή του όποιου ιδιώτη επενδυτή να αναπτύσσονται και οι ίδιοι να μην έχουν συμμετοχή. Θέλουμε να κουβεντιάσουμε για να δούμε πώς οι κάτοικοι θα συμμετέχουν σε όλη αυτή την καινούρια επιχειρηματική δραστηριότητα. Και μην το υποτιμάτε. Είναι πολύ σημαντικό, είναι σταθερό εισόδημα για τους κατοίκους. Επίσης, το Πράσινο Ταμείο ξεκίνησε ήδη τη δράση του για τα προγράμματα απολιγνητοποίησης και στις δράσεις του περιλαμβάνεται και το επιχειρηματικό πάρκο Μεγαλόπολης. Ειδικότερα το Πράσινο Ταμείο θα προσκαλέσει την περιφέρεια Πελοποννήσου να υποβάλει αίτημα χρηματοδότησης για την επικαιροποίηση της μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας του επιχειρηματικού πάρκου. Παράλληλα, αποδόθηκε, αποδίδεται ο λιγνητικός πόρος που επί ΣΥΡΙΖΑ δεν αποδίδονταν και με αυτά τα λεφτά, τα οποία είναι σημαντικά, είναι 136 εκατομμύρια σε όλη τη χώρα, μπορεί να γίνουν επίσης να γίνουν επενδύσεις στη Μεγαλόπολη. Και μην ξεχνάμε και κάτι τελευταίο. Πέραν όλων των χρημάτων που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κτλ., υπάρχει και μια εθνική πολιτική στήριξης που έχει να κάνει και με ειδικά φορολογικά κίνητρα τα οποία θα υιοθετηθούν. Και αυτό δεν είναι μια υπόσχεση, διότι ήδη στο νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση, το οποίο θα έρθει σε λίγες μέρες στη Βουλή, έχουμε ειδική ρήτρα ότι στις λιγνητικές περιοχές θα υπάρχουν ειδικά φορολογικά κίνητρα προκειμένου να εγκαθίστανται εταιρείες, μονάδες, οι οποίες παράγουν φορτιστές και μπαταρίες. Και αυτό είναι ένα πρώτο μέτρο. Θα υπάρξει μια ολιστική προσέγγιση της κυβέρνησης. Ήδη έχουμε παρουσιάσει από το Φεβρουάριο ένα πρόγραμμα με 12 άξονες. Πιστεύω ότι μέχρι το Σεπτέμβριο θα παρουσιάσουμε το master plan για την απολιγνητοποίηση, το σφαιρικό σχέδιο της κυβέρνησης γι' αυτό, που ναι, το δέχομαι, αλλάζει τη ζωή στη Μεγαλόπολη και στη Δυτική Μακεδονία, αλλά την αλλάζει επί το θετικότερον. Οι κάτοικοι απεξαρτώνται από το λιγνίτη, ο οποίος είναι επιβλαβής και στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία, και ταυτόχρονα η περιφέρεια αποκτάει τα χαρακτηριστικά με την ενεργό στήριξη της κυβέρνησης μιας πραγματικά ευρωπαϊκής σύγχρονης περιφέρειας.